a very stylish girl. Τι ωραία να έχει μπει ο Ιούνις και να κάνεις εκπομπή. Γιατί μπορεί να έχεις και τα τυχερά σου. Εγώ θέλω να σας καλωσορίσω, να ρωτήσω τι κάνετε και πώς είστε αυτό το Σάββατο και να σας υποδεχθώ γλυκά. Ξέρω ότι είναι ελαφρώς γαϊδουριά ότι εγώ θα τρώω και εσείς απλά θα βλέπετε, όμως θέλω να σας προτείνω κάτι. Και για να σας προτείνω κάτι, δεν μπορώ να λέω ότι να είναι. Εγώ πρέπει να μιλάω με αποδείξεις. Μισό λεπτό. Λοιπόν, αποδείξεις ότι η εταιρεία Κρικρί ξέρει από γιαούρτι, το ξέρουμε. 20 χρόνια τώρα. Ότι έχει το καλύτερο frozen yogurt συσκευασμένο και έτοιμο, το ανακαλύπτω μόλις τώρα. Μόνο 156 θερμίδες. Έχει βγει αυτό το frozen yogurt που είναι σε γεύση ροδάκινο και σε γεύση φράουλα και μπορεί να σας συνοδεύσει χωρίς τύψεις καθόλου τη διάρκεια του καλοκαιριού. Εμάς εδώ στο Fashion Music Project ούτως ή άλλως θα μας συνοδεύει και αυτό είναι το σημαντικό. Αλήθεια, παιδιά, αν σας αρέσει το ροδάκινο, έχει τόσο υπέροχη γεύση ροδάκινο και είναι τόσο απαλή γεύση του γιορτιού. Αχ, καλά. Θα τα περάσουμε σούπερ σήμερα εδώ, παιδιά. Θα ανυπομονώ για τα break. Αυτό σας λέω μόνο. Το αφήνω μόνο για λίγα δευτερόλεπτα εδώ στην άκρη, γιατί έχω να σας πω ότι αν μείνετε μαζί μας, έχετε να παρακολουθήσετε τα πιο σημαντικά που συνέβησαν στον κόσμο της μόδας την εβδομάδα που μας πέρασε. Και τι συνέβη? Έπεσε το ίντερνετ, παιδιά. Χαμός με το εξώφυλλο του Vanity Fair και την οικογένεια Kardashians και την αλλαγή φίλου που έκανε ο πατέρας της Kendall Jenner και της Kylie Jenner. Όχι η Kylie, πώς τη λένε την άλλη. Τέλος πάντων, η Caitlyn ήρθε στον κόσμο. Θα την γνωρίσουμε σε πάρα πολύ λίγη ώρα. Έχουμε Kate Moss, έχουμε Nicki Minaj, έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα για εσάς και fashion police έχω. Να ξεκινήσω με αυτό. Πολύ ωραία. Για να πάμε να δούμε τι συμβαίνει με Jessica Alba. Διπλό. Frozen yogurt και Jessica Alba μαζί. Να σας πω κάτι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το look. Και ας είναι λίγο πιο φθινοπορεινό. Δηλαδή εδώ έξω σκάει ο Τζίτζικας. Οπότε βλέπεις λίγο αυτή την αμφίεση και λες τώρα αυτό είναι λίγο χειμωνιάτικο, λίγο φθινοπορεινό. Εν πάση περιπτώσει το κρατάς σαν εικόνα και όταν θα μπει το πρώτο κρύο, το αντιγράφεις. Είναι πολύ ωραίο look. Από το πρωί να πας στη δουλειά σου μέχρι το βράδυ να βγεις για ένα ποτό. Με αυτό το μήκος της φούστας και αυτό το σκίσιμο και αυτό το πουκαμισάκι είναι μία κούκλα, φοράει Michael Kors και είναι σε ένα ρεστοράντ. Οπότε εσύ γιατί δεν πας έτσι στο ρεστοράντ και νωρίτερα να έχεις πάει και στη δουλίτσα σου να πας. Η Victoria Beckham φοράει Victoria Beckham και είναι στην Νέα Υόρκη και περπατουλίζει και στις δύο περιπτώσεις. Νομίζω ότι μου αρέσει λίγο περισσότερο το μαύρο. Όχι ότι δεν μου αρέσει και το κόκκινο, αλλά πιστεύω ότι δεν της χαρίζει στη μέση αυτό το shape που έχει σίγουρα η Victoria Beckham, γιατί είναι 2 κιλά άνθρωπος. Οπότε νομίζω ότι λίγο την κάνει μονοκόμματη εδώ, ενώ δεν θα έπρεπε. Το μαύρο μου άρεσε πάρα πολύ. Η Kate Hudson φοράει Jay Mantle και είναι στα βραβεία που έγιναν από το περιοδικό Glamour για τις γυναίκες της χρονιάς. Παιδιά, είναι πανέμορφη αυτή η εμφάνιση. Αυτό το ύφασμα, ο τρόπος που γυαλίζει, εντάξει, είναι από τα πιο ωραία φορέματα που έχω δει το τελευταίο διάστημα, Πω, μπράβο. Και αυτό το ύφασμα, άμα θες να το κάνεις κόκκινο και γυαλιστερό, πρέπει να έχεις βρει το καλύτερο. Αλλιώς μπορεί να δείξεις πολύ φινός και μπορεί να είσαι και ξανθός από την Kate Hudson και να το κάνεις ακόμα χειρότερο, αλλά αυτό ήταν πολύ σωστό. Η Rosie Huntington-Whiteley φοράει Cashney at 8. Δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι στην ίδια βραδιά, επέλεξε και εκείνη το κόκκινο. Εάν μαρκάρει λίγο τη Rosie Huntington-Whiteley, τι κάνει για τους υπόλοιπους θνητούς αυτό το φόρεμα, αναρωτιέμαι. Όχι ότι δεν είναι πάρα πολύ όμορφη, μου αρέσουν πάρα πολύ και τα μαλλιά της. Τα έκοψε, αυτό το μήκος της χαρίζει ένα κλάσ ιδιαίτερο. Απλά νομίζω ότι είναι σατόν κακό. Το κακό σατόν. Η Diane Kruger φοράει μπραβάλ γκουρούγκ και είναι στα CFDA Fashion Awards 2015. Εντάξει, όχι από τις πιο πετυχημένες στιγμές της Diane Kruger, γιατί έχει και πολλές, αυτή είναι η αλήθεια. Τα μαλλιά της μου φαίνονται λίγο κακοφτιαγμένα, δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα πίσω θα ήταν ωραίο να ήταν κοτσίδα ή κότσος. Αυτό το in between που είναι και λίγο κακοκτενισμένο δεν μου αρέσει. Μ' αρέσει όμως το make-up της, μου αρέσει πάρα πολύ τα σκουλαρίκια της. Το φόρεμα δεν είμαι από τους ανθρώπους που αγαπάνε το κόκκινο με το μαύρο. Δεν ξέρω γιατί, έτσι σε αυτό το συνδυασμό μου κάνει λίγο
αθλητικό περίεργο. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου κρίση. Δεν είναι ότι είναι κάτι κακό από αυτό που είδαμε, κάτι λάθος, μόνο τα μαλλιά λίγο πιο καλά χτενισμένα. Η Amanda Seyfried στην ίδια βραδιά φοράει ροντάρτε. Εμένα τελικά δεν μου αρέσει ο οίκος ροντάρτε. Από το 2008 που έχουν αρχίσει να κάνουν μπαζ, ποτέ δεν μου αρέσανε, γιατί μάλιστα είχαν ακουστεί αυτά τα δύο κορίτσια ότι είναι οι νέες φανταστικές γκουρού της μόδας και τέτοια. Εντάξει, okay, όχι. Δηλαδή αυτό το πράγμα την παχαίνει, δεν την κολακεύει, το μπούστο της το πετάει περίεργα, δεν μου αρέσει. Η Kim Kardashian, που φόρεσε πρένζα Σούλερ, εντάξει, ξέρω ότι φαίνεται περίεργο, αλλά είναι λίγο Mighty Warrior αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι και κουστούμι του Conan, του κάτι στο Game of Thrones, κάποιος να το πάει τα για πάνω του να βγει έξω. Όμως, παιδιά μου αρέσει. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική βραδιά για τη μόδα και φοράει κάτι που είναι πραγματικά διαφορετικό και έχει κάτι να προτείνει και να πει. Και πολύ σωστό που δεν έχει καθόλου μαλλιά και τα έχει πιασμένα πίσω, γιατί με όλο αυτό θα γινόταν χαμός. Η Emmy Rossum φοράει Dion Lee. Όχι μωρέ, γιατί αυτό το κορίτσι δεν μπορεί να αντιθεί με την ηλικία του τώρα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μου αρέσει αυτό στα χέρια καθόλου, ε. Μου φαίνεται σαν τη γιαγιά που έχει φορέσει το... εκεί λίγο να κρύβουμε τα μπρατσάκια που δεν είναι τα μασκολακαίω. Και θα κλείσω και με άλλη μια Victoria Beckham. Τρεις Victoria Beckham είδαμε σήμερα. Sold out Victoria Beckham. Πώς πάει στο αεροδρόμιο η Victoria? Φοράει η Victoria βέβαια. Α, ωραίο είναι αυτό το κουστούμάκι. Κάτσε, το ρούχο μέσα τι είναι, σαν δαντελένιο. Εντάξει, θα προτιμούσα να ήταν ολόσκητο ή πουκάμισο μέσα. Πιστεύω ότι αν ήταν πουκάμισο μέσα από αυτό το ρούχο θα ήταν ακόμα καλύτερο. Αλλά είναι ένα πολύ ωραίο κουστούμάκι αυτό. Και συγχαρητήρια. Και μπράβο. Και πάμε να δούμε τώρα εμείς πώς να φοράμε σωστά τις μίνι τις φούστες. Τώρα που έχουν μπει και τα καλοκαίρια. Αχ, ωραίο που είναι αυτό το τραγούδι. Με ταξιδεύει σε κάποιο νησάκι. Εδώ είμαστε στο Fashion Music Project. Έχουμε στην παρέα μας τόση δροσιά, τόσο υπέροχη γεύση από τα frozen yogurt της Cri-Cri. Frozen yogurt τώρα, πραγματικά, με 156 θερμίδες μόνο, με ροδάκινο ή φράουλα, δεν ξαναματά έγινε να έχει και αυτή τη γεύση. Εμείς εδώ το έχουμε. Να ξέρετε τι να τρώτε και τι να προτιμάτε. Αν προσέχετε και λίγο τη σιλουετίτσα σας. Τίτσα σας. Τι κι αν πρέπει να το πω τόσο σπαστά για να ακουστεί. Εγώ ήθελα να το πω έτσι και έτσι το είπα. Ελληνικά ροδάκινα και ελληνικές φράουλες και ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι Cri-Cri μας συντροφεύει. Θα σας αφήσω για λίγο. Θα σας πασάρω στον Φραν, ο οποίος βγήκε στους δρόμους εκεί έξω της πόλης και σας ρωτάει όλους εσάς για να μας απαντήσετε με τι κολλάζ, ρε παιδί μου. Για εσάς που προσέχετε την σιλουέτα σας, κολλάς για πλάκα, είναι ωραίο να κολλάς για πλάκα. Θέλουμε να μάθουμε από εσάς αν είναι ωραίο και αν κολλάς για πλάκα. Δεν θέλω να σας πω περισσότερα, γιατί ο Φράν τα εξηγεί πολύ καλύτερα με τα άπτα στα ελληνικά του στο βίντεο που ακολουθεί. I am a very stylish girl. How do I look? Έρχεται το καλοκαίρι και αυτά τα κιλά παραπάνω δεν θα μας ενοχλούν φέτος, γιατί έχουμε τα Frozen Yogurt Cri-Cri σε δύο υπέροχες γεύσεις. Φράουλα και ροδάκινο. Για να δροσιστείτε, πλέον δεν κάνουμε αέρα με τα περιοδικά, με τα παγωτά. Τρώτε παγωτά το καλοκαίρι? Ναι, τρώμε παγωτά το καλοκαίρι. Πόσα την ημέρα? Όχι και την ημέρα, κάθε μέρα, τη βδομάδα δύο παγωτά. Δύο παγωτά. Εγώ έχω εδώ τη λύση. Έχουμε ένα παγωτό με λίγες θερμίδες και θα μπορείτε να φάτε όσα παγωτά θέλετε μέσα στην ημέρα. Θέλω να μου πεις, κόλλησες με την γεύση του Frozen Yogurt της Cri-Cri? Υπέροχο. Δεν μπορώ να ξεκολλήσω. Ξέρετε ότι το Frozen Yogurt της Cri-Cri είναι το μόνο Frozen Yogurt σε ξυλάκι? Όχι. Κολλήσαμε. Πάρα πολύ ωραίο, εγώ κόλλησα. Κι εγώ πάρα πολύ. Φέτος, για να μην πάρεις σκυλάκια, έχουμε αυτό το παγωτό που είναι το Frozen Yogurt της Cri-Cri, φράουλα, και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και τώρα θέλω να το δοκιμάσεις και να μου πεις αν κολλάς ή όχι με την γεύση. Κολλάω. Είναι πολύ ωραίο. It's good, it's no calories. Very good. It's good. Μολβέ. Μολβέ. Οι Ισπανοί ξέρουν καλά
τι παγωτό πρέπει να τρώνε αυτό το καλοκαίρι για να μην πάρουν κιλά, που είναι το frozen yogurt κρι-κρι, έτσι δεν είναι? Κολλάνε για πλάκα. Το που είναι με ροδάκινο είναι τέλειο, δεν έχω... Αλήθεια αυτό δεν έχει θερμίδες? Σε βλέπω αδύνατη, προσέχει. Με μέτρο. Αυτό το καλοκαίρι, για να μπορείς να τρως ασταμάτητα παγωτά, έχουμε το frozen yogurt της Κρικρή, σε έχει λίγες θερμίδες και είναι τέλειη γεύση. Θες να το δοκιμάσεις λιγάκι? Βεβαίως. Να σε ενοχλήσω και λιγάκι ακόμα. Κόλλησες και εσύ με την γεύση του frozen yogurt της Κρικρή? Κόλλησα, γι' αυτό θέλω να το φάω και το υπόλοιπο. Πάρα πολύ δροσιστικό. Και ωραία γεύση. Σ' αρέσει? Πάρα πολύ. Ξέρεις ότι είναι το πρώτο frozen yogurt σε ψηλάκι? Όχι. Εσύ το καλοκαίρι τρως παγωτό? Εννοείται. Δεν σου φαίνεται? Ευχαριστώ. Εσύ τρως παγωτό? Λες ψέματα, φαίνεται. Τρως πολλά παγωτά? Ό,τι μπορώ. Ό,τι μπορείς. Ό,τι μπορώ. Ούτε σε να φαίνεται. Τι χαίροι που είστε. Κι εγώ τρώω παγωτά. Δεν σου λέω πόσα παγωτά τρώω. Άρα τώρα έχω εδώ τη λύση για αυτό το καλοκαίρι. Θα τρώω τα frozen yogurt της Κρικρή που έχουν πλήγες θερμίδες. Και είναι υπέροχα και δροσιστικά και κολλάζια πλάκα και τα πάντα όλα. Είναι τι καλύτερο υπάρχει. Δοκίμασέ το. Ευχαριστώ. Και δοκίμασέ το σε αυτό. Και πείτε μου εντυπώσεις τώρα. Να το φας. Να το δοκιμάσεις. Είναι πολύ ωραίο. Το ροδάκι είναι υπέροχο. Κολλάζια πλάκα. Σας το είπα. Κολλάτε για πλάκα. Παιδιά, εγώ από τότε που βρήκα σήμερα τα frozen yogurt της Κρικρή, δεν έχω σταματήσει να φάω παγωτά. I am a very stylish girl. How do I look? Fashion Music Project συνέχεια. Μ' αρέσει που ξεκινήσαμε διαβάζοντας αυτό το υπέροχο Κρικρή ξυλάκι, γιατί το ξέρατε ότι τα frozen yogurt της Κρικρή είναι τα μοναδικά που κυκλοφορούν σε ξυλάκι? Όλα τα άλλα είναι έτσι απλά εδώ. Σας κουφάνα τώρα, απλά σε κυπελάκι. Σας λέω λοιπόν ότι τα frozen yogurt της Κρικρή είναι το μοναδικό που κυκλοφορεί και σε ξυλάκι, αν θέλετε να μάθετε και να ξέρετε. 156 θερμιδούλες, τίποτα. Γεύση ροδάκινο φράουλα, φανταστικές. Με 100% ελληνικά προϊόντα, ροδάκινα, φράουλες και 100% ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι Κρικρή. Τρελάθηκε λοιπόν η Κρικρή. Πάμε να δούμε τώρα τι μας προτείνει η αγαπημένη μας Μάρα Greek Burlesque για τα μποτέ μας αυτή την εβδομάδα. Κάτι πολύ καλό έχει. I am a very stylish girl. How do I look? Γεια σας, είμαι η Μάρα από το My Greek Burlesque και σήμερα θα μιλήσουμε για το self-tanning, δηλαδή πώς μπορούμε να αποκτήσουμε χρώμα μόνοι μας, χωρίς τον ήλιο. Αν είσαστε σαν εμένα που είμαι πάρα πολύ λευκή, δεν σας παίρνει να βγαίνετε κάτω από τον ήλιο για πολλές ώρες έτσι ώστε να μαυρίσετε, δεν κάνει καθόλου καλό στην επιδερμίδα, εκτός από καρκίνο, παθαίνουμε ρητίδες, πολλά πράγματα, αλλά επικεντρώνομαστε στο ότι ο ήλιος δημιουργεί καρκίνο, ο πολύς ήλιος. Γιατί ο λίγος ήλιος πάντα χρειάζεται. Σταματάω να μακρηγορώ. Τι κάνουμε? Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο και μπορείτε να τα βάλετε είτε καθημερινά, είτε μια φορά τη βδομάδα. Εγώ προτιμάω αυτά που είναι μια φορά τη βδομάδα, γιατί αφήνουν ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα, το οποίο φεύγει σιγά-σιγά σταδιακά με τα πλυσίματα και δεν φαίνεται άσχημο όσο φεύγει, γιατί φεύγει σταδιακά. Λοιπόν, θα σας πω ποια είναι τα βήματα για να ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε ένα αυτομαυριστικό. Καταρχήν, κάνουμε ένα πάρα πολύ καλό σκραμπ σε όλο το σώμα, έτσι ώστε να φύγουν τα νεκρά κύτταρα, να φύγει το δέρμα που είναι να φύγει, για να κάτσει καλά το χρώμα πάνω μας, χωρίς να αφήσει σημάδια παράξενα. Καταλαβαίνετε, να έχουμε έναν καμβά τέλειο. Ξυριζόμαστε, κάνουμε αποτρίχωση, δεν ξέρω τι χρησιμοποιείτε, ποια μέθοδο για να απαλλαγείτε από την τριχοφυΐα σας, αλλά καλό θα είναι να μην υπάρχουν τρίχες στο σώμα, να έχουμε κάνει την απολέπισή μας, να μην υπάρχουν τρίχες και μετά σε, εννοείται, στεγνό δέρμα, απλώνουμε το self-tanner μας. Εγώ, όπως σας είπα, χρησιμοποιώ αυτό που το βάζουμε μία φορά τη βδομάδα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται κάθε μέρα να απλώνω κάτι πάνω μου και να φεύγει και πιο σταδιακά. Λοιπόν, το απλώνουμε σε όλο το σώμα και καλό είναι να φοράμε ένα γάντι. Υπάρχουν ειδικά γάντια που το απλώνουμε,
Αλλά αν δεν έχετε, μπορείτε να βάλετε το πλαστικό, το γάντι που χρησιμοποιούν οι νοσοκόμες. Πώς λέγονται αυτά τα γάντια? Δεν έχω ιδέα. Νομίζω είναι λάτεξ. Αυτά τα γάντια, τέλος πάντων. Μπορείτε να το απλώσετε και με αυτό. Αυτά έχουν χρώμα έτσι ώστε να βλέπετε πού απλώνετε. Και μετά πέφτετε να κοιμηθείτε. Το έχετε απλώσει παντού και στην πλάτη. Αν δεν φτάνετε, βάλετε κάποιον άλλο να σας βάλει στην πλάτη, γιατί θα φαίνεται άσχημα αν δεν έχετε πίσω. Και το επόμενο πρωί, μόλις ξυπνήσετε, το αφήνετε δηλαδή να δράσει το βράδυ, 6 με 8 ώρες, κάνετε ένα ντουζ και τρίβεστε καλά. Δηλαδή, μην το φοβάστε ότι άμα τριφτώ θα φύγει το χρώμα. Πρέπει να φύγει το περιττό χρώμα, γιατί αλλιώς θα ξεβάψει τα ρούχα σας, θα ξεβάψει όταν υδρώσετε. Πρέπει να φύγει το περιττό. Και αυτό που μένει είναι αυτό που θα έχετε και θα είναι το ωραίο το μαύρισμα που σας λέω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να σας επιστήσω την προσοχή στο ότι αγκώνες, αστράγαλους, εδώ πέρα στον καρπό, καλό θα είναι να ανακατέψετε μαζί με την ενυδατική σας, να πάρετε έτσι μια ωραία ενυδατική, να την ανακατέψετε με το self-tanner, γιατί τέτοιες περιοχές τείνουν να μαζεύουν πολύ περισσότερο το χρώμα. Οπότε θα φαίνεται λίγο άσχημο αν εδώ πέρα είναι πολύ σκούρο και εδώ δεν είναι τόσο σκούρο. Και εννοείται όπου σας έχει πέσει παραπάνω, τρίβεστε καλά με ένα σφουγγάρι. Τώρα, αν θέλετε να το βγάλετε το αυτομαυριστικό γιατί δεν σας άρεσε, scrub. Ξανά γυρνάμε στο scrub, θα τριφτείτε μέχρι που θα φύγει. Δηλαδή μην το φοβάστε, δεν είναι τατουάζ που θα μείνει για πάντα, ούτε είναι πραγματικό μαύρισμα, είναι χρώμα, θα φύγει. Να μην το έχετε δηλαδή άγχος. Και έχω να σας πω κιόλας ένα tip. Όταν επιλέγετε κάποιο αυτομαυριστικό, να ξέρετε ότι πρέπει το χρώμα να πηγαίνει προς το πράσινο. Δηλαδή να έχει, έχει πράσινους υποτόνους. Μην είναι πορτοκαλί, γιατί θα βγει πορτοκαλί μετά το χρώμα πάνω σας. Κάτι που θέλουμε να το αποφύγουμε, σίγουρα. Οπότε να είναι έτσι προς το χρώμα της ελιάς λίγο. Αυτά ήταν αυτά που είχα να σας πω. Γενικά να προσέχετε πάρα πολύ τον ήλιο, γιατί καίγεστε από εκεί που δεν το περιμένετε. Πολύ καλύτερο είναι να κάνετε είτε ένα spray tan, είτε μόνοι σας με ένα αυτομαυριστικό, είτε με self tanner και να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Αυτά, νομίζω πως μίλησα πάρα πολύ σε αυτό το επεισόδιο. Θα σας δω το επόμενο Σάββατο. Γεια σας! I am a very stylish girl. How do I look? Πολύ ωραία τα περνάμε. Εδώ στο Fashion Music Project δροσιζόμαστε αυτή την ημέρα που πάντα, αυτή την ώρα που πάντα θέλεις κάτι γλυκό, να σας πω κάτι. Τη χειρότερη ώρα σας κάνουμε εκπομπή, αλλά έχουμε τώρα την καλύτερη λύση. Το Fashion Music Project όταν ξεκινάει στις 7, εμένα είναι ακριβώς η στιγμή που μου πιάνει λιγουρίτσα για γλυκό. Άκουσέ με. Αν έχεις λιγουρίτσα για γλυκό, πες μου απλά αν σ' αρέσει το ροδάκινο ή φράουλα. Τι σ' αρέσει? Φράουλα. Ωραία. Θα πας να πάρεις το frozen yogurt της Κρικρή με τη γεύση φράουλα. Εγώ τώρα τρώω το ροδάκινο γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το ροδάκινο και δεν το βρίσκω και πάρα πολύ σε παγωτένια μορφή. Τώρα με το frozen yogurt έλυσε τα προβλήματά μου. 156 θερμίδες μόνο όλο το κυπελάκι. Παιδιά, ούτε το σκέφτεσαι. Το τρως γκλουπ και λες να φάω και την άλλη τη γεύση. 156 και 156, 312. 312 δεν είναι τίποτα. Η φράουλα πώς έχει? 153 λίγο πιο λίγο. Εντάξει. Άρα, 153 και κάνουμε αυτό. Εντάξει, υπέροχα. Τα περνάμε πάρα πολύ ωραία. Και για το κλείσιμο της εκπομπής σας έχω αφήσει τα ωραία, τα celebrity designer endorsements or something. Δεν χρειάζεται τόσο πολλά αγγλικά. Η ελληνική γλώσσα είναι πάρα πολύ πλούσια, Μέρη. Χρησιμοποίησε την. Τι γίνεται το καλοκαίρι συνέχεια? Γάμι βαφτίσια, γάμι βαφτίσια, γάμι βαφτίσια. Αυτό σκέφτηκε και η παμπόρνηρη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και κυκλοφόρησε τώρα μια νηφική συλλογή με παπούτσια. Θυμάστε ότι τα τελευταία 3 χρόνια κυκλοφορεί τη δική της σειρά παπουτσιών, που είναι αυτά τα κλασικά, τα ωραία που πιστεύουμε ότι και η Κάρι Μπράτσο θα φορούσε στο Sex and the City. Τώρα όμως η Σέις SGP υπογράφει τις πιο κομψές γόβες για τις μέλισσες νηφούλες. Ήταν το επόμενο βήμα της σειράς της. Είναι η bridal σειρά. Αυτά όλα μου κάνουν και λίγο Μανόλο πάντα. Αυτό δηλαδή είναι τόσο κλεψιά Μανόλο Μπλάνικ, αλλά τέλος πάντων, δεν βαριέστε. Εύχομαι να είναι πιο οικονομικό από τα Μανόλο.
Σε αντίθεση με τον δικό της γάμο, διαβάζουμε τον Matthew Broderick το 97, όπου η Sarah Jessica Parker είχε επιλέξει να φορέσει μαύρο νηφικό, η σχεδιάστρια φαίνεται να έχει κάνει πλέον στροφή στην παράδοση, αποκαλύπτοντας αργότερα πώς είχε μετανιώσει με την επιλογή της. Αν παντρευόμουν σήμερα, θα φορούσα μάλλον ένα κρέμ νηφικό, απλά για να ζούσα την εμπειρία της νύφης. Τώρα θα ήθελα το φόρεμά μου να θυμίζει Oscar de la Renta, θεός χωρέστον. Με τσέπες κατά από τη μέση, εφαρμοστό μπούστο και τεράστια φούστα σε ταυτά ή σατόν. Αυτή η γραμμή μου ταιριάζει, γιατί μπορεί να θυμίζει κλασικό, αλλά είναι επίσης και πολύ μοντέρνο. Δήλωσε στη συνέντευξή της το Martha Stewart Weddings. Έχω βρει όμως λύση για την απογευματινή σας λιγούρα ή τη μεσημεριανή σας λιγούρα. Έχω βρει frozen yogurt κρι-κρι. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσω. Αμ. Ροδάκινο έχω. Φράουλα έχω. 156 θερμίδες μόνο. Το μοναδικό frozen yogurt από ελληνικό στρατιωτικό γιαούρτι. Θα τα πούμε, το επόμενο, αλήθεια, και λέω αλήθεια. Το επόμενο Σάββατο θα τα πούμε εμείς. Μέχρι τότε να περάσετε πολύ όμορφα ό,τι και να κάνετε. Φιλάκια πολλά. Can't stop now.